Αγαπητοί σύνεδροι, ονομάζομαι Καλλιόπη Γουριώτου και η εισήγησή μου έχει τίτλο «Ζορ Σαρίν Ινέτ». Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο για τους μαθητές της πρώτης τάξης του γυμνασίου. Η Ζορ Σαρί, πολυγραφότατη λογοτέχνης, γράφει κυρίως για παιδιά και φίβους. Η γραφή της χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό. Από τα γνωστά της μυθιστορήματα είναι η Ινέτ, στο οποίο ο έφηβος αναγνώστης προβληματίζεται για θέματα όπως η κρίση ταυτότητας, η διάσταση με το οικογενειακό περιβάλλον, τα προβλήματα της εφηβείας. Ένα απόσπασμα από το βραβευμένο αυτό μυθιστόρημα διανθίζει το σχολικό εγχειρίδιο των κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας της πρώτης τάξης του γυμνασίου. Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης του μυθιστορήματος Νινέτ και του έργου της Σαρί. Βασισμένο στις αρχές του επικοδομισμού και αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, φιλοδοξεί να προβληματίσει τους μαθητές σε κοινωνικά προβλήματα που τους αγγίζουν, να γεννήσει μέσα τους το θαυμασμό για τη μεγάλη συγγραφέα και να ανάψει τη σπίδα της φιλαναγνωσίας. Εισαγωγή. Η διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου στο γυμνάσιο και διδακτική μεθοδολογία. Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι μοναδικό γεγονός για τον κάθε αναγνώστη, καθώς ο ίδιος συμμετέχει στη δόμηση του νοήματος του λογοτεχνικού έργου, ανασύροντας κατά την επαφή του με το κείμενο ένα σύνολο από προηγούμενες εμπειρίες του. Το πρόγραμμα σπουδών για την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο γυμνάσιο υιοθετεί κατά κάποιο τρόπο αυτή την άποψη και τοποθετεί στο κέντρο της ανάγνωσης τον μαθητή, επισημένοντας: δεν διδάσκουμε απρόσωπα το εκάστοτε λογοτεχνικό κείμενο. Διδάσκουμε τον μαθητή με την υποκειμενικότητά του, δηλαδή την κοινωνική του προέλευση, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς του, τη θρησκευτική και εθνική του ταυτότητα, το φύλο και τα ιδιαίτερα προβλήματά του. Προτείνει μάλιστα δύο παιδαγωγικές μεθόδους, τη διδασκαλία σε ομάδες και τη μέθοδο project. Και οι δύο είναι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, καλλιεργούν τη συνεργασία, την ομαδικότητα και προσφέρουν δυνατότητα συμμετοχής και κινητοποίησης στους αδύναμους και τους αδιάφορους μαθητές και μαθήτριες, προωθούν την ενεργητική μάθηση. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δίνεται έμφαση στην αποδοχή της υποκειμενικής υπόστασης του μαθητή, αναγνώστη, και στην ενθάρρυνσή του με συγκεκριμένες πρακτικές να αρθρώνει λόγο και να κρίνει όσα διαβάζει. Το πρόγραμμα σπουδών όμως δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη χρήση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα αναφέρει: αν δεχόμαστε ότι η λογοτεχνία αποτελεί το κατάλληλο όχημα για να ενταχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σύγχρονο πολιτισμό, να ζυμωθούν με τα προβλήματα της εποχής τους, να ασκηθούν στα εν χρήση μέσα και στους κώδικες επικοινωνίας και προπαντός να δουν το σύγχρονο πολιτισμό κριτικά και δημιουργικά, να μετατραπούν από παθητικοί χρήστες σε δραστήριους παραγωγούς πολιτισμού, τότε είναι προφανές ότι τα ψηφιακά μέσα είναι μέρος του σύγχρονου πολιτισμού και ο ρόλος τους σε ένα σύγχρονο μάθημα λογοτεχνίας είναι πολυδιάστατος. Δεν είναι απλό εργαλείο μάθησης, είναι η θύρα προς το ψηφιακό κόσμο της εποχής μας, προς την ψηφιακή επικοινωνία, η οποία δημιουργεί νέους τύπους κειμένων, νέες πρακτικές παραγωγής, διάδοσης και πρόσληψης της λογοτεχνίας. Είναι σαφές πως για να γίνουν πράξη όσα επισημάνθηκαν, απαιτείται η διαμεσολάβηση του διδάσκοντος, που καλείται να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του, αυτόν του συντονιστή και εμψυχωτή, και όχι αυτόν της αυθεντίας. Το σενάριο που ακολουθεί φιλοδοξεί να κινηθεί μέσα σε αυτό το προδιαγεγραμμένο πλαίσιο. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι μαθητοκεντρικό και θεμελιώνεται στη θεωρία του επικοδομισμού, που αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία η προϋπάρχουσα γνώση αναδομείται μέσα από νέες εμπειρίες, αλλά και μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη μάθηση σε ομάδες. Σκοπό έχει την ανάπτυξη της αυτενέργειας των μαθητών, την ενεργοποίησή τους με δική τους βούληση, για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι. Αρχή που προϋποθέτει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους από την πλευρά του εκπαιδευτικού και πίστη στην αξία τους. Πρόκειται για ένα σενάριο που προσφέρει τη δυνατότητα της χρήσης ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικών, ψηφιακών πολυμέσων και εφαρμόζει την αρχή της εποπτείας με την έννοια της άμεσης αντίληψης των πραγμάτων. Η βιωματικότητα επιδιώκεται μέσα από την αναζήτηση, την έρευνα και τις δημιουργικές συνθέσεις. Το σενάριο παρέχει ακόμη την ευκαιρία να συνεργαστούν οι μαθητές σε ομάδες και να αλληλεπιδράσουν. Το διδακτικό αυτό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 περίπου μαθητών. Το κείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν είναι η Ινέτ της Ζορ Σαρί.
Στόχοι του σεναρίου είναι οι παρακάτω. Πρώτον, να αναζητήσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν αξίες, πνευματικές ανησυχίες και στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα της Ζορ Σαρίβ. Δεύτερον, να αναζητήσουν βιώματα, ιδεολογίες, ταξίδια, τόπους και πρόσωπα που στιγμάτισαν το έργο της. Τρίτον, να κατανοήσουν αφηγηματικές τεχνικές και τρόπους που καθιστούν μια αφήγηση ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. Τέταρτον, να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας και τους κινδύνους που ελοχεύουν, όταν αυτοί καθίστανται δύσκολοι. Πέμπτον, να ενθαρρυνθούν στην ανάγνωση λογοτεχνικών έργων. Και έκτο, να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η διάρκεια του σεναρίου είναι περίπου 11 ώρες και τόπος υλοποίησής του είναι το εργαστήριο πληροφορικής. Ακολουθούν τα φύλλα εργασιών, των οποίων οι εργασίες είναι διατυπωμένες σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, μια και αυτές απευθύνονται στους μαθητές. Πρώτο φύλλο εργασιών, η ζωή και το έργο της Ζορ Σαρίβ. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, αναζητήστε τη βιογραφία της Ζορ Σαρίβ, καθώς και την εργογραφία της. Έπειτα, στην ακόλουθη ιστοσελίδα, δείτε τη συνέντευξη της Ζορ Σαρίβ. Να αναζητήσετε και να συζητήσετε με τα μέλη της ομάδας σας ποια συμβάντα της ζωής της Ζορ Σαρίβ, ποιοι τόποι ή πρόσωπα σημάδευσαν το έργο της. Να τα καταγράψετε σε παρουσίαση PowerPoint με τίτλο της αρεσκίας σας. Έπειτα, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο την υπόθεση και τα εξώφυλλα 5 έργων της. Να τα εντάξετε και αυτά στην παρουσίασή σας. Το PowerPoint να το παρουσιάσετε τέλος στις άλλες ομάδες. Δεύτερο φύλλο εργασιών, το μυθιστόρημα της Ζορ Σαρίβ Νινέτ. Διαβάστε το απόσπασμα Νινέτ του σχολικού σας εγχειριδίου. Μπορείτε να το διαβάσετε και στην ακόλουθη ιστοσελίδα. Έπειτα, στη διεύθυνση που ακολουθεί, να μελετήσετε την περιληπτική απόδοση του μυθιστορήματος Νινέτ. Μπορείτε να επισημάνετε το σημείο του μυθιστορήματος από όπου αποσπάστηκε το απόσπασμα του σχολικού εγχειριδίου. Σε ποιο σημείο δηλαδή της ζωής της Νινέτ αναφέρεται το απόσπασμα και ποια περίοδο της ζωής της παρουσιάζει το μυθιστόρημα από την αρχή ως το τέλος του. Σε ποιο είδος αφηγηματικού λόγου κατατάσσεται το μυθιστόρημα. Ιστορικό, αυτοβιογραφικό, βιογραφικό, ηθογραφικό, κοινωνικό. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μπορείτε να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο απόσπασμα του σχολικού εγχειριδίου. Ποιες είναι οι νοηματικές ενότητες του κειμένου. Δώστε έναν τίτλο για κάθε μία. Τέλος, να καταγράψετε τις απαντήσεις σας σε διαφάνειες παρουσίασης. Τρίτο φύλλο εργασιών, η νοηματική επεξεργασία του αποσπάσματος. Πού διαδραματίζονται τα γεγονότα. Ποιος είναι ο τόπος της αφήγησης. Ποιο είναι το κύριο θέμα του αποσπάσματος. Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα στο απόσπασμα. Ποιο είναι το θέμα της συζήτησης της Έμας και του αδελφού της Προσπέρ. Ποιος εφιάλτης βασάνιζε την Ινέτα από τα παιδικά της χρόνια και ποιο περιστατικό θεωρείται υπαίτιο για τον εφιάλτη αυτόν. Με ποιο τέχνασμα απαλλάσσεται οριστικά η ηρωίδα από τη λαθεμένη πεποίθηση που είχε για την καταγωγή της. Τέταρτο φύλλο εργασιών. Αφηγηματικοί τρόποι και τεχνικές. Στο σχολικό εγχειρίδιο λεξικό λογοτεχνικών όρων στη διεύθυνση που ακολουθεί και στο λήμα αναδρομή να μελετήσετε τι σημαίνει ευθύγραμμη αφήγηση και αναδρομή στο παρελθόν. Έπειτα να εντοπίσετε στο κείμενο σημεία όπου η αφήγηση ακολουθεί κανονική χρονική σειρά, γραμμική δηλαδή αφήγηση, ή υπάρχουν αναδρομές, αναχρονίες. Έπειτα, στην ίδια διεύθυνση, στο λήμα αφηγητής, να αναζητήσετε τις έννοιες εσωτερική, εξωτερική εστίαση και ομοδιηγητικός, ετεροδιηγητικός αφηγητής. Ποιοι όροι βρίσκουν εφαρμογή στο κείμενο. Να λάβετε υπόψη σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση και αν ο αφηγητής συμμετέχει στα δρόμενα. Σε ποιο σημείο φαίνεται να μιλάει η Νινέτ και όχι ο τριτοπρόσωπος αφηγητής. Στην παραπάνω διεύθυνση, στα λήματα αφήγηση και περιγραφή, στην πρώτη παράγραφο δίνεται ο ορισμός των δύο όρων.
να εντοπίσετε τη διαφορά των δύο όρων ως προς τη σημασία τους. Έπειτα να αναφέρετε χωρία από το απόσπασμα Νινέτ με αφήγηση και περιγραφή. Στο απόσπασμα υπάρχουν χωρία με διάλογο μεταξύ των ηρώων. Τι νομίζετε επιτυγχάνετε με τη χρήση του? Οι απαντήσεις σας σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα να καταγραφούν σε διαφάνειες παρουσίασης και να παρουσιαστούν στις άλλες ομάδες. Πέμπτο φύλλο εργασιών, οικογενειακές σχέσεις. Πρώτον, η οικογένεια της Νινέτ γνώρισε πολλές πόλεις του εξωτερικού και τα μέλη της φέρουν ξενικά ονόματα. Αναζητήστε τη σημασία της έννοιας «κοσμοπολιτισμός» στο λεξικό της πύλης για την ελληνική γλώσσα, στην διεύθυνση που ακολουθεί. Πώς εκδηλώνεται ο κοσμοπολιτισμός στο απόσπασμα? Μπορείτε να εντοπίσετε σχετικά χωρία μέσα στο κείμενο? Δεύτερον, να χαρακτηρίσετε την Ινέτ και την Έμα σε δύο παραγράφους. Μπορείτε να εντάξετε στις προτάσεις σας τις ακόλουθες λέξεις: ευαίσθητη, στοργή, τρυφερότητα, τύψεις, απελπισία, χωρίς όρια αγάπη, υπεύθυνη, αποχωρισμός, στενοχώρια, βασανίζεται, δυστυχισμένη, φόβη, θυμός, πίκρα, λύτρωση, χαρά, απίστευτη. Τρίτον, πώς εκδηλώνεται η αγάπη της Έμα για την Ινέτ? Βρείτε συγκεκριμένες φράσεις και εκφραστικά μέσα στο απόσπασμα που τεκμηριώνουν την απάντησή σας. Τέταρτον, πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς τους? Ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν στην αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ τους? Να γράψετε μία παράγραφο. Είναι εύκολες οι οικογενειακές σχέσεις? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε αυτές να είναι αρμονικές? Οι απαντήσεις σας σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα να καταγραφούν σε διαφάνειες παρουσίασης και κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της στις άλλες ομάδες. Έκτο φύλλο εργασιών, δημιουργική γραφή. Μπορείτε να δώσετε μία διαφορετική τροπή στην ιστορία, να γράψετε δηλαδή τη δική σας εκδοχή στην εξέλιξη της πλοκής της υπόθεσης. Έπειτα, να παρουσιάσετε την ιστορία σας στα άλλα μέλη της ομάδας σας. Ακούστε με προσοχή τις παρατηρήσεις των άλλων μελών της και βελτιώστε την ιστορία σας. Τέλος, να δημιουργήσετε με τις ιστορίες σας ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα το αναρτήσετε στο e-class ή τη σχολική ιστοσελίδα. Έβδομο φύλλο εργασιών, φιλαναγνωσία. Μπορείτε, ανά δύο μαθητές, να δανειστείτε ένα έργο της Ζορ Σαρή από τη σχολική βιβλιοθήκη, να το διαβάσετε και ένα μήνα αργότερα να παρουσιάσετε στους άλλους μαθητές συνοπτικά τον αφηγηματικό τόπο και χρόνο, την πλοκή, τα πρόσωπα της ιστορίας και μια εντυπωσιακή σκηνή από το έργο αυτό. Η παρουσίαση κάθε ομάδας μπορεί να συνοδεύεται από ένα PowerPoint με τα παραπάνω βασικά σημεία. Ακολουθεί η βιβλιογραφία και οι ηλεκτρονικές πηγές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.